αλλά και το διέλυσαν πραγματικά. Επεισόδια αναστάτωση πανικό προκάλεσαν μέρα μεσημέρι στις 3 το μεσημέρι οπαδοί της Σάλκε όταν από το ξενοδοχείο που έφυγαν γύρω στα 200 άτομα έφτασαν εδώ σε κεντρικότατο σημείο της Θεσσαλονίκης στην παραλιακή Λοφόρο σε αυτό το κατάστημα που βλέπετε στο καφέ που ήταν κατάμεστο από κόσμο και άρχισαν από τα 200 άτομα οι 40 επιτέθηκαν στο μαγαζί και άρχισαν να κλωτσούν τα γυάλινα παραπετάσματα που βρίσκονται περιμετρικά του καταστήματος να τα σπάνε και στη συνέχεια μπήκανε στον χώρο του καταστήματος και άρχισαν να πετάνε καρέκλες πάνω στους θαμώνες, μεταξύ αυτών και πολλά μικρά παιδιά. Το μαγαζί ήταν γεμάτο. Βλέπουμε εμείς τα πλάνα, Αφροδίτη, βλέπουμε τα πλάνα, σε διακόπτω, τον κόσμο να βγαίνει πανικόβλητος έξω, γυναίκες, μικρά παιδιά. Και νομίζω ότι είναι και μια πρόκλητη επίθεση, δεν είδα κανέναν να προκαλεί μέσα από το κατάστημα. Αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν είναι ότι εισέβαλαν στην ουσία οι χούλιγκανς, έσπασαν τα πάντα και έτρεχαν και δεν έφταναν να σωθούν. Βλέπουμε τώρα τις γυναίκες να φεύγουν τρέχοντας για να μην σωθούν συνέχεια. Προκάλεσαν παντελώς.